Γεια σας από το Kids Save Lives. Εγώ είμαι ο Αναστάσης και σήμερα θα δείτε ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο που θα αφορά τις θωρακικές συμπιέσεις όταν το θύμα είναι ενήλικος, παιδί ή βρέφος. Ένα θύμα κατέρευσε και δεν αντιδράει στα ρεθίσματά μας και δεν αναπνέει φυσιολογικά. Βρίσκεται δηλαδή σε καρδιακή ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε το 166 ή το 112 και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε άμεσα τις θωρακικές συμπιέσεις. Θωρακικές συμπιέσεις. Σε ποιο σημείο θα πρέπει να πιέσουμε, πόσο δυνατά, με τι συχνότητα και σε τι επιφάνεια. Σε ποιο σημείο του σώματος θα πιέσουμε, εκεί που βρίσκεται η καρδιά, που δηλαδή στο κέντρο του στέρνου. Θα κουμπίσουμε τη βάση παλάμης μας στο κέντρο του στέρνου, τα δάχτυλα θα είναι στον αέρα, δεν θα κουμπάνε στις πλευρές. Θα πλέξουμε τα δάχτυλα του άλλου χεριού και θα κάνουμε ένα σφιχτοδεμένο σώμα. Θα τεντώσουμε τους αγκώνες μας και θα έρθουμε κάθετα πάνω από το θώρακα του θύματος. Πόσο δυνατά θα πιέσουμε? Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης κάνουν λόγο για 5-6 εκατοστά βάθος στους ενηλίκους. Ωστόσο, η απάντηση είναι πιο εύκολη. Οι πρώτες θωρακικές συμπιέσεις ας είναι διερευνητικές. Πιέστε μέχρι το σημείο που νιώθετε ότι ο θώρακας σκληραίνει, παγώνει. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο. Και στη συνέχεια αφήστε να επιστρέψει ο θώρακας στην αρχική του θέση. Πόσο γρήγορα θα πιέσουμε, με τι συχνότητα? Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης μας λέει 100 με 120 θωρακικές συμπιέσεις το λεπτό. Γρήγορα δηλαδή, 2 θωρακικές συμπιέσεις το δευτερόλεπτο. Και καλό είναι για να ελέγξουμε το άγχος μας να μετράμε, για να μην κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 20 και 30. Σε τι επιφάνεια θα πρέπει να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις? Αν το θύμα βρίσκεται σε μια ξαπλώστρα στην παραλία ή σε ένα κρεβάτι με μαλακό στρώμα, θα πρέπει να το οδηγήσουμε σε σκληρή επιφάνεια, κάτω, έτσι ώστε, κάνοντας θωρακικές συμπιέσεις, να εγκλωβίζουμε την καρδιά ανάμεσα στα χέρια μας και στη σκληρή επιφάνεια, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν αντλία και να στέλνει το αίμα σε ολόκληρο τον οργανισμό και ιδιαίτερα στον εγκέφαλο. Όταν το θύμα της καρδιακής ανακοπής είναι ένα μικρό παιδί κάτω των 8 ετών και ο σωματότυπός του είναι πιο μικρό σε σχέση με τους ενηλίκους, τότε δεν χρειάζονται δύο χέρια να κάνουν θωρακικές συμπιέσεις. Η δύναμη του ενός χεριού αρκεί. Θα βάλουμε πάλι τη βάση παλάμης στο κέντρο του θώρακα. Τα δάχτυλα δεν θα κουμπίσουν στις πλευρές, θα είναι στον αέρα. Θα τεντώσουμε τον αγκώνα μας και θα έρθουμε κάθε από πάνω και θα πιέσουμε τώρα 4 το πολύ 5 εκατοστά. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 10 και 20 και 30. Όταν το θύμα της καρδιακής ανακοπής θα είναι ένα μικρό βρέφος, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τεχνικές θωρακικών συμπιέσεων. Είτε τεχνική με τα δύο δάχτυλα, συνήθως το μέσο και το παράμεσο. Θα βάλουμε πάλι στο γνωστό σημείο τα δύο δάχτυλα και θα κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 10 και 20 και 30. Υπάρχει και μια δεύτερη τεχνική με τους δύο αντίχειρες. Θα αγκαλιάσουμε το θώρακα του βρέφους με τα χέρια μας και θα κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις με τους δύο αντίχειρές μας. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 10 και 20 και 30. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, θέλοντας να κάνει απλές τις οδηγίες για τους απλούς πολίτες, μας λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις με δύο εμφυσίσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ωστόσο, αυτό αλλάζει για τους υγειονομικούς, τους δασκάλους μικρών τάξεων του δημοτικού ή τους νέους γονείς. Τότε οι οδηγίες θα πρέπει να αλλάξουν και θα είναι οι ενήλικοι 30 φορεϊκές υπιέσεις με 2 εμφυσίσεις, αυτή η εναλλαγή συνεχόμενα. Στα μικρά παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να ξεκινήσουν με 5 εμφυσίσεις και μετά 15 θωρακικές υπιέσεις με 2 εμφυσίσεις και μετά 15 και 2 και έτσι θα συνεχίσουμε. Και στα βρέφη 5 αρχικές εμφυσίσεις και μετά 3 θωρακικές υπιέσεις και 1 εμφύση. Και συνεχίζουμε 3-1-3-1 συνεχόμενα. Ήταν ένα ακόμη βίντεο του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη και τη Σοφία και το Τέρα Ολύμπια στο Παλιούρι Χαλκιδικής για την ευγενική φιλοξενία. Και εσείς μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα like, μία κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο για το επόμενο βίντεο που θέλετε να δείτε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Kids Save Lives! Πόσο γρήγορα θα πιέσουμε? Έτοιμη είμαι να πω γρήγορα. Ήταν ένα ακόμη βίντεο του ανθρωπιστικού οργανισμού. Και δεν σε να πεις και τίποτα. Εγώ δεν θα πάω. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη και τη Σοφία και το Τέρα Ολύμπια για την ευγενική φιλοξενία. Ξέχασα το Παλιούρι Χαλκιδικής. Δεν σου είπε Παλιούρι Χαλκιδικής. Γεια σου Βίκυ. Τι έπαθε? Υποθύμησε. Θα το κάνουμε καλά? Βεβαίως. Θα το κάνουμε κάρπα ή θα το βάλουμε σε θέση ανάνυψης? Α, είσαι διαβασμένη. Μπράβο, δες εκεί πέρα τι ωραία βγαίνει το φεγγάρι. Το βίντεο τελείωσε, δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε, αλλά δεν θέλω. Θα ήθελα να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα ολόκληρη. Να ξεκουραστούμε. Κατεβάσουμε τηλέφωνα, να κλείσουμε υπολογιστές και να ξεκουραστούμε. Ένα μαγικό μέρος πραγματικά. Τέρα Ολύβια στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε Μιχάλη και Σοφία για την ευγενική σας φιλοξενία.